Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θέλω να μιλήσω λίγο για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στην καθημερινότητα που ζούμε σήμερα λόγω αυτών των γεγονότων που έχουν συμβεί και όλο αυτό που ονομάζουμε εμείς κρίση οι Έλληνες, ότι περνάμε μια οικονομική κρίση. Αφορμή για αυτό το βίντεο είναι τα γεγονότα που είδαμε στις παρελάσεις, που πετούσαν αυγά στους πολιτικούς και που ένας μαθητής μούντζωσε τους στρατηγούς, που ο στρατηγός την ώρα που τον μούντζωναν μιλούσε στο κινητό και ανάθεμα το κατάλαβε. Βέβαια, σίγουρα τώρα βρίσκει την τύχη του που εκείνη την ώρα μιλούσε στο τηλέφωνο, διότι εκείνη η φωτογραφία έκανε το γύρο της Ελλάδας, αν όχι και παγκοσμίως, μέσω του Facebook. Βέβαια, επικεντρώνεται το θέμα στο αν θα πρέπει να τιμωρηθεί ο μαθητής και όχι στο ποιος ήταν ο συγκεκριμένος στρατηγός που ξεφτύλισε έτσι και τη θέση του και τον εαυτό του. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η άποψή μου τώρα ποια είναι. Στην Ελλάδα η κρίση δεν είναι τόσο πολύ οικονομική. Θα το πεις εύκολα να το λες εσύ που είσαι άνετη. Αλλά είναι περισσότερο πολιτιστική. Δηλαδή, το οικονομικό πρόβλημα σαφώς δεν θα λυθεί με πολιτισμούς και με αρλούμπες. Και ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Όμως, αυτή τη στιγμή, το οικονομικό είναι ένα άμεσο πρόβλημα, το οποίο εάν υπήρχε το πολιτιστικό υπόβαθρο, πιστεύω θα λυνόταν σε 5, 10, 15 χρόνια. Αυτό που μας λυπεί ιδιαίτερα, εμάς τους νέους, είναι η πολιτιστική κρίση που υπάρχει στην Ελλάδα, και δυστυχώς, κατά την άποψή μου, συνδέεται πάρα πολύ με το γεγονός, με την εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας εμείς οι Έλληνες, δηλαδή οι νέο Έλληνες. Είναι απελπιστικό πραγματικά να βλέπεις την νεολαία και τους ανθρώπους που είναι στα παραγωγικά τους χρόνια, δηλαδή 30, 40, έστω και 50 χρονών, η ιδεολογία τους να τελειώνει εκεί που αρχίζει η βούλεψή τους. Ακούσαμε πολλά για τα σκουπίδια και πως γέμισε η Αθήνα σκουπίδια και πως γέμισε η Θεσσαλονίκη σκουπίδια και εγώ δεν λέω ότι είναι παράλογο, ας πούμε, το ότι είχαμε τόσα πολλά σκουπίδια, γιατί εντάξει, κι εγώ σαν άνθρωπος κάθε μέρα παράγω ένα συγκεκριμένο αριθμό σκουπιδιών. Όμως αν ξέρω ότι τα σκουπίδια δεν θα μαζευτούν αυτή την εβδομάδα, όχι, δεν θα κατεβάσω το παλιό το στρώμα και τον παλιό μου τον καναπέ κάτω στα σκουπίδια. Δεν θα κλαδέψω το δέντρο μου και θα παρατήσω τα κλαδιά εκεί πάνω στα σκουπίδια. Δεν θα πετάξω τα φαγητά, τα ομάτα βιολογικά μέσα σε μια σακούλα και θα τη ρίξω στα σκουπίδια. Υπάρχει τρόπος να, ας πούμε, όταν κάτι είναι πολτός, μπορείτε να το πετάξετε στη τουαλέτα και να τραβήξετε το καζανάκι. Όταν είναι φλούδες από φρούτα από διάφορα, μπορείτε να τα θάψετε μέσα στην αυλή σας ή αν δεν έχετε αυλή μέσα σε μια γλάστρα και να κάνετε κοπριά. Ή μπορείτε να τα βάλετε κάτω από το χώμα και να τα πετάξετε αύριο μεθαύριο που θα έρθουν να τα μαζέψουν. Μπορείτε τα τενεκεδάκια να τα ξεπλύνετε πριν τα βάλετε στα σκουπίδια. Δηλαδή, αυτό το χάλι που είδαμε στους δρόμους, δεν νομίζω ότι ευθύνονται μόνο αυτοί που απήργησαν. Νομίζω ότι ευθύνονται και όλοι οι πολίτες που πετάξαν ασυλλόγιστα και αλόγιστα όλα αυτά τα σκουπίδια. Στο εξωτερικό, σε αναγκάζουν να τα χωρίζεις τα σκουπίδια για να γίνεται ανακύκλωση. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι είμαστε Γερμανοί, ούτε ότι είμαστε Σουηδοί, να τα χωρίζουμε με τρομερή ακρίβεια και μην τυχόν παραπέσει κάτι, να βγάζουμε από τα μπουκάλια τα γυάλινα τα χαρτιά και αλλού να βάλουμε τις ετικέτες, αλλού να βάλουμε το γυάλινο μπουκάλι. Γιατί αυτά στο εξωτερικό γίνονται. Ξέρω ότι μας φαίνεται παράλογο εδώ στην Ελλάδα που θα πετάξουμε το μπουκάλι με την Coca-Cola, με Coca-Cola μέσα στα σκουπίδια και θα στάζει μετά η σακούλα Coca-Cola, ενώ είναι πολύ εύκολο να αδειάσει την Coca-Cola στον οροχήτη. Έχω δει άπειρες ελληνικές οικογένειες που το κάνουν αυτό το πράγμα και άπειρα άτομα που πετάνε. Δηλαδή, αυτή η νοοτροπία που έχουμε οι Έλληνες με το να μολύνουμε γενικότερα το περιβάλλον, εμένα με εξοργίζει. Έχω δει χιλιάδες οδηγούς να πετάνε τα πακέτα από τα τσιγάρα τους από το παράθυρο του αυτοκινήτου, σακούλες, μαστίχες, τσιγάρα. Κάτσε ρε φίλε, πού τα πετάς? Στο σπίτι σου έτσι κάτω τα πετάς τα πράγματα. Βέβαια, αν το σταματήσεις εκείνη την ώρα και του πεις «Κάτσε ρε φίλε, πού το πέταξες αυτό?», θα σε κοιτάξεις σαν να κατέβηκες από τον Άρη.
Wow, ο εξωγήινος. Γιατί μου κάνει παρατήρηση. Και θα σου πει, καλά, τι σε νοιάζει εσένα, κοίτα τη δουλειά σου. Έτσι είμαστε, κοίτα τη δουλειά σου. Όταν μετά όμως καλούμαστε να πληρώσουμε φόρους, να πληρώσουμε τα κλεψιμέικα των ανθρώπων που τα κάνανε μπροστά στα μούτρα μας και εμείς απλά κοιτούσαμε τη δουλειά μας, τότε μας κακοφαίνεται. Τότε δεν μας αρέσει. Όταν η Ελλάδα δεν έχει ανάπτυξη και εμείς απλά κοιτάμε τη δουλειά μας, τότε πάλι μας κακοφαίνεται. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, για να σας δώσω να καταλάβετε, αν κάποιος παρκάρει παράνομα κάτω από το σπίτι σου ή κάπου που μπορείς εσύ να το δεις, ο Γερμανός θα πάρει τηλέφωνο και θα σε καταγγείλει στην αστυνομία, χωρίς να σε ξέρει και χωρίς να έχει κάτι να κερδίσει από αυτό. Εντάξει, θα μου πείτε Γερμανός είναι, Ναζί είναι, Χαφιές είναι, κουτουλού, 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 καρφί. Και όχι ότι εμείς οι Έλληνες μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Όμως, για να δούμε λίγο και τις συνέπειες αυτών των πραγμάτων. Στη Γερμανία δεν βλέπεις πουθενά παρκαρισμένα παράνομα, γιατί ξέρεις ότι κάποιος Χαφιές θα πάρει τηλέφωνο και μέσα σε 15 λεπτά θα έχεις μια κλίση 300 ευρώ επάνω στα μάξι σου. Στην Ελλάδα διπλοπαρκάρουν στους δρόμους, βάζουν τα αλάρμ, σταματάνε στον δρόμο. Μου έχει τύχει προσωπικά να είμαι σε μονόδρομο στην επαρχιακή πόλη που ζω, να υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα και αριστερά και δεξιά και να χωράω τσίμα-τσίμα με το αμάξι μου, ο μπροστά μου να σταματήσει, να βάλει αλάρμ, να κατεβεί και να μιλάει επί ένα τρίλεπτο σχεδόν με μια ιδιοκτήτρια ενός μαγαζιού. Και δεν εννοώ να κάνει δηλαδή δουλειά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έλεγε καλησπέρα, τι κάνεις, πότε θα τα πούμε, να πιούμε καφέ κτλ. Και όταν το χτύπησα την κόρνα ευγενικά και του είπα, μπορείτε σας παρακαλώ να φύγετε γιατί περιμένω. Αγανάκτησε κιόλας ο κύριος. Και μου είπε, κοίτα τη δουλειά, δε παράτα μας από εκεί. Δηλαδή ο δρόμος ήταν δικός του, μπορούσε να τον κλείσει. Γενικά δηλαδή σαν Έλληνες έχουμε μια νοοτροπία πολύ περίεργη. Και αν αυτά τα πράγματα δεν αλλάξουν, αν δεν καταλάβουμε ότι δεν είναι όλα αποδεκτά, ότι δεν είμαστε μόνο εμείς σε αυτόν τον κόσμο και ότι είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε σε μια κοινωνία και να τη σεβόμαστε αυτή την κοινωνία και να κάνουμε τα πάντα για να τη διατηρούμε σωστή, τότε τα πράγματα δεν θα αλλάξουν. Δεν θα αλλάξουν ούτε φέτος, ούτε του χρόνου, ούτε σε 10, ούτε σε 15 χρόνια. Γιατί αυτά τα μηνύματα τα δίνουμε στα παιδιά μας κάθε μέρα. Δίνουμε στα παιδιά μας το μήνυμα ότι είναι εντάξει να είναι κάφρι. Ο κύριος έκανε τη διαμαρτυρία του. Πώς την έκανε τη διαμαρτυρία του? Μούντζωσε τους επισήμους. Τώρα πώς να σχολιάσεις αυτό το πράγμα? Η μούντζα είναι ένα καθαρά ελληνικό, παραδοσιακό χειρονομία. Ας πούμε, ο αυλονίτης μούντζωνε και γελούσαμε όλοι και χαχαχα. Εντάξει, ναι, αλλά αν δεν ήθελες αγόρι μου να κάνεις παρέλαση, μπορούσες απλά να απέχεις. Και εσείς που πετάξατε τα αυγά, ήταν πιο λογικό, θα ήταν πιο λογικό και ίσως πιο δυνατό σαν αντίδραση να μην παραστείτε απλά στις παρελάσεις. Αφήστε τους να παρελάσουν στο κενό, να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να χειροκροτήσει. Να στέκονται στην εξέδρα εκείνη η επίσημη, παγωμένη, γνωρίζοντας ότι οι 40.000 άνθρωποι που θα τους έβλεπαν είναι στα σπίτια τους και τους γράφουνε. Και όπως τους έγραψαν στην παρέλαση, θα τους γράψουν και στις εκλογές. Και όχι να έρθείτε 5-10 άτομα και να πετάξετε αυγά, γιατί αυτοί χαίρονται. Γιατί σου λέει με τα αυγά, θα βγω στην τηλεόραση, θα πω τις μπούρδες μου, θα δείξω ότι είμαι κάποιος και οι οπαδοί μου θα με ξαναψηφίσουν. Δηλαδή κάπου πρέπει ο Έλληνας να αρχίσει να σκέφτεται λογικά και να αρχίσει να σκέφτεται όχι βάσει τι του συμφέρει, τι είναι το συμφέρον για αυτόν, βάσει το τι είναι το σωστό, το τι είναι βάσει των ηθικών αρχών και της λογικής, το επόμενο βήμα. Δεν ξέρω αν αυτό το βιντεάκι σας θα δημιουργήσει φυσικά διάφορες αντιπαραθέσεις. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πει τη γνώμη του, αλλά θα σας το πω από τώρα ότι σε αυτό το κανάλι και γενικότερα σε αυτά τα βίντεο που υπάρχουν θέματα προς αντιπαράθεση και είναι κάπως πιο σοβαρά και λιγότερο επιπόλαια, δεν θα επιτρέψω καφριλίκια στα σχόλια. Δηλαδή, το πρώτο καφριλίκι που μπορείτε να επιχειρηματολογήσετε, μπορείτε ακόμα και να ειρωνευτείτε. Διότι η ειρωνία και ο σαρκασμός και η σάτιρα είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν τα λογοκρίνω. Αλλά βρισιές, επιχειρήματα του στυλ «ου, αντιφυγεία», αυτά θα σβηστούν και δεν θα απαντηθούν. Περιμένω τις απόψεις σας, πείτε μου τη γνώμη σας. Αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και ένα video response, δηλαδή μια απάντηση με βίντεο σε αυτά τα θέματα που έθεσα, είτε να τα επεξεργαστείτε περαιτέρω, είτε να πείτε την αντίρρησή σας, την άποψή σας και ακόμα και να μου θέσετε ερωτήματα και να ρωτήσετε την άποψή μου πάνω σε αυτά. Εάν κάτι που είπα δεν σας άρεσε ή κάτι που σας άρεσε, γενικότερα να αρχίσουμε ένα διάλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που κοιτάξατε αυτό το που είχατε το χρόνο να αφιερώσετε σε αυτό το βίντεο. Περιμένω απαντήσεις και σχόλια.
καλά να είστε και καλά να περνάτε. Και πάνω απ' όλα, αλλάξτε τον εαυτό σας για να αλλάξει ο κόσμος. Όπως εγώ κάθε μέρα αλλάζω τον εαυτό μου για να αλλάξει ο κόσμος μου. Γεια σας!